Τι μάθημα δίνατε σήμερα? Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πώς τα είδες τα θέματα? Τα θέματα δεν ήταν τόσο δύσκολα, αλλά ήθελα λίγο διάβασμα. Το θέμα ήταν να γράψουμε τη δικιά μας εμπειρία με τη γνώση, δηλαδή το άμα διαβάζουμε οι ίδιοι, άμα κάνουμε ανάγνωση στα βιβλία και έχουμε κάποια σχέση με αυτό. Δεν ήταν κάποιο ένα ιδιαίτερο πάρα πολύ δύσκολο θέμα, πιστεύω. Αυτά. Έγραψες καλά, πιστεύεις και πιστεύω μέτρια, δεν ήταν και τόσο καλά. Δεν είμαι διαβασμένος πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι τα πήγα καλά πάλι. Πιστεύω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Το θέμα ήταν σχετικά εύκολο. Είχε βέβαια μερικές παγίδες, αλλά πιστεύω ότι τα κατάφερα αρκετά καλά. Εσύ πού θέλεις να περάσεις? Ηλεκτρολόγων μηχανικών, στη Ξάνθη. Πιστεύεις ότι θα το καταφέρεις? Είναι εφικτό φέτος. Ελπίζω να τα καταφέρω. Αυτό δεν είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, αλλά προσπαθώ να τα καταφέρω. Το διάστημα της πανδημίας που δεν κάνατε μαθήματα ήταν ένας επιβαρυντικός παράγοντας για εσάς? Ήταν πολύ, πολύ επιβαρυντικό. Μας πήγε πολύ πίσω το πρόγραμμα και δημιουργήσε υπερβολικά πολλά προβλήματα για το διάβασμα. Και γι' αυτό χρειάστηκε πολύ παραπάνω προσπάθεια και συγκέντρωση. Χάλια. Εγώ έδωσα παλίνες. Ναι. Πώς τα πήγες? Καλά τα πήγα. Τα θέματα ήταν εύκολα? Ήταν εύκολα, ναι. Καλά. Μια χαρά, πιστεύω. Τα θέματα πώς ήταν? Για μένα εύκολα ήταν. Σχετικά. Ο χρόνος που μεσολάβησε λόγω της πανδημίας ήταν κατά... για εσάς, για τις εξετάσεις? Πιστεύω όχι, για μένα δεν ήταν. Μια χαρά έγραψα. Το δομητικό. Ναι.